Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Αρωπαία Σατραπού. Είναι Παρασκευή 6 Οκτωβρίου του 2023. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με νυχτερίδες και αράχνες, όπως λέει και το τραγούδι, για την ακρίβεια νυχτερίδες, κοριούς και αρουραίους. Είναι ένα τρίπτυχο ειδήσεων το οποίο μας αποπροσανατολίζει. Τώρα έχουμε λίγο άνω, ένας έβγαλε το προσκλητήριο της βαφτίσεως του άλλου, αν θα κάνει παιδιά ο Κασελάκης, πόσα παιδιά θα κάνει ο Κασελάκης, αν το ένα, αν το άλλο, ενώ τα κύρια προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουν ξεχαστεί. Ακόμα ο κόσμος στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα περνάει άσχημα και υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρρωστήσει από διάφορες ασθένειες. Έρχεται η λεπτοσπύρωση, η οποία λεπτοσπύρωση, κυρίες και κύριοι, προκαλείται από τα ποντίκια. Όποιος σας λέει κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει ακριβώς. Αλλά προσέξτε πώς μπορεί να προκύψει από τα ποντίκια. Αν ένας ποντικός κάνει εντός αγωγικών την ανάγκη του μέσα σε νερό το οποίο μπορεί να διοχετευτεί από το σύστημα ίδρυυσης αυτών των περιοχών, τότε μπορεί να κολλήσουν λεπτοσπύρωση ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πίνουν το νερό αλλά το καταναλώνουν για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Οπότε κυρίες και κύριοι, έχουμε ασθένειες οι οποίες έρχονται εδώ και 50 χρόνια πίσω, 60 χρόνια, 70 χρόνια με αυτό το συγκεκριμένο καταστροφικό γεγονός το οποίο έγινε στη κοιλάδα. Ευρύτερη κοιλάδα Λάρισας, Βόλου, Τρίκαλα, Καρδίτσα κτλ. Επίσης, κάτι το οποίο ο κόσμος το περνάει στο έτσι και δεν το έχουν πει καθόλου, είναι το γεγονός ότι η χωματερή του Βόλου, κυρίες και κύριοι, η χωματερή του Βόλου, η μισή έχει σπάσει, έχει παρασυρθεί από τα νερά και έχει μπει μέσα στο λεγόμενο υδροφόρο ορίζοντα του Βόλου. Μην πίνετε νερό από τη βρύση σε καμία από την περιοχή. Από τα Χριστούγεννα και μετά, και βλέπουμε να αρχίσει το νερό που τρέχει από τις βρύσες σας σε αυτές τις περιοχές να είναι μερικώς χρήσιμο, για να σου το πω πολύ απλά, πρέπει να βράζετε πρώτα, για όχι οικιακή χρήση, για να μπορείτε να πληθείτε και αυτά. Θα χρησιμοποιείτε δυστυχώς το νεράκι, έτσι το εμφιαλωμένο, διότι έτσι τα κατάφεραν αυτοί που αύριο μεθαύριο θα ζητήσουν την ψήφο σας. Και ο Περιφερειάρχης και όλοι οι Δημαρχαίοι, έτσι, που οι οποίοι θα βγουν με 50%, 60% κτλ. Λοιπόν, όμως, επειδή είδα πάρα πολλές θετικές αντιδράσεις και στη συνδρομητική εκπομπή της αθέατης όψης της Νέας Τάξης Πραγμάτων, που μίλησα για τις τεχνολογίες της πλησίματος εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι, σήμερα θέλω να σας πω τρία πράγματα τα οποία μπορεί να μοιάζουν ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά θα δείτε στο τέλος της εκπομπής πόσες πολλές προεκτάσεις υπάρχουν. Ας πάμε όμως τα πράγματα πιο πριν. Υπάρχει μία τελετή, στην οποία τελετεί ο ιδιοκτήτης της Άστρα Ζένεκα, γίνεται υπότης από τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Η Άστρα Ζένεκα, προηγουμένως το όνομά της ήταν ICI, η οποία έγινε ICI Ζένεκα και μετά Άστρα Ζένεκα, γιατί συγχωνεύτηκε με μία άλλη εταιρεία. Πάντοτε ήταν αγγλική εταιρεία και στην οποία μάλιστα ο εκάστοτε πρόεδρος ήταν λόρδος. Φημολογείται ότι η ιδιοκτησία του 30% της εταιρείας αυτής ανήκει απευθείας στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας και γιατί όχι, όπως παραδείγματος χάρη η Shell ανήκει στη βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Τώρα, γιατί βραβεύσαν αυτόν τον άνθρωπο? Βραβεύσαν αυτόν τον άνθρωπο διότι έφτιαξε ένα εμβόλιο, πώς κάνατε από εσάς στο AstraZeneca, να μην βάλω τώρα εδώ πέρα. Εδώ τα λέμε εμβόλια, κυρίες και κύριοι. Άλλοι μπορεί να τα λένε εμβόλια, τα λέμε, εδώ τα λέμε εμβόλια. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος ο Highlander έμεινε μόνο η Pfizer. Λοιπόν, σημαντικό κομμάτι αυτής της εταιρείας της AstraZeneca, της ICI όπως τις γνωρίζω εγώ, ήταν τα λεγόμενα φυτοφάρμακα, τα οποία τα φυτοφάρμακα αυτά υποτίθεται ότι καταστρέφανε τα διάφορα ζυζάνια, οπότε αναπτυσσόντουσαν οι τεράστιες αυτές φυτίες από στάρι, στάχη και οτιδήποτε άλλο κτλ. Όμως, οι παρενέργειες από αυτά τα φυτοφάρμακα, όπως καταγγέλνουν και διάφοροι ακτιβιστές στην Αγγλία κυρίως και στην Ολλανδία, κατέστρεψαν τους λεγόμενους διόπτες των τροχτικών. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο τροχτικό αυτή τη στιγμή για την υγεία μας, γιατί και εδώ στην Αθήνα έχουμε τρελά πράγματα? Είναι οι αρουραίοι, κυρίες και κύριοι. Οι αρουραίοι είναι το πιο επικίνδυνο, μπορεί να επιτεθεί απευθείας στον άνθρωπο. Αγέλες αρουραίων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας σε όποιον δαγκώσουν. Και παράλληλα τα μικρά κατοικίδια ζώα, γατούλες και σκυλάκια πολύ μικρού μεγέθους, είναι ουσιαστικά η τροφή για αυτά τα συγκεκριμένα τροκτικά. Η Κωνσταντινούπολη,
Και γιατί πάω εκεί, γιατί εκεί είναι η είδηση μεγάλη. Η Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολλές γειτονιές και υπάρχει ο ευρωπαϊκός τομέας και υπάρχει και ο λεγόμενος τουρκικός τομέας, θα το πούμε έτσι, ασιατικός. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Essen Yurt. Η Essen Yurt η περιοχή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν το έχει φτιάξει πάρα πολύ καλά με τα θέματα υγιεινής στην περιοχή. Όσοι από εσάς έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη, το ξέρετε πολύ καλά ότι νεράκι δεν πίνουμε ποτέ αν δεν είναι εμφιαλωμένο. Αποφεύγουμε και τα φαγητά στα διάφορα εστιατόρια παρά μόνο σε συγκεκριμένα, διότι άχρησμο νερό βρίσεις και δυνεύεται να πάθετε γαστροεντερίτιδα. Τώρα, η είδηση που έχει χτυπήσει κόκκινο σε όλα τα πώς το λένε, στο Twitter, στο TikTok, σε οτιδήποτε λοιπά, είναι από μία σκάλα στην ευρύτερη περιοχή του Essen Yurt, το οποίο η σκάλα αυτή έχει πλημμυρίσει από εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες αρουραίους, οι οποίοι έχουν μέγεθος γάτας, ίς και σκύλου. Όπως αναφέρει το άρθρο, οι αρουραίοι είναι στο μέγεθος γάτας και έχουν κατακλείσει τα σκαλοπάτια σε γειτονιά του Essen Yurt. Μάλιστα, υπάρχει ένα σκυλί στο πάνω μέρος, το οποίο γαυγίζει στους αρουραίους και τρέπεται σε φυγή, διότι εάν κινηθούν εναντίον του θα το σκοτώσουν. Μιλάμε ότι είναι στο ευρωπαϊκό κομμάτι, υποτίθεται ότι το πιο βρώμικο είναι το λεγόμενο ασιατικό κομμάτι, αλλά αυτό, κυρίες και κύριοι, προμηνεί το εξής. Είναι τρία πράγματα που προμηνύονται και που τα βλέπουμε και μην νομίζετε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Πρώτον, για να έχουν βγει τόσο φανερά στην επιφάνεια οι αρουραίοι, εκεί κάτω στο υπέδαφος της Κωνσταντινούπολης, κάτι γίνεται. Είτε έχει ανέβει η στάθμη του νερού, είτε εκλείεται μεθάνιο και ραδόνιο, είτε πολύ απλά υπάρχει ένας χειρότερος θριευτής στα υπόγεια κάτω. Επειδή η θεωρία συνωμοσίας για περίφημα κροκόδιλους και τέτοια πράγματα, υπάρχει τέτοια θεωρία στην Κωνσταντινούπολη, ότι ζουν, λέει, κάτω και μάλιστα και κάτω και από την Αγία Σοφιά, στα νερά αυτά τα περίεργα που υπάρχουν κάτω από την Αγία Σοφιά, ότι ζουν κροκόδιλοι οι οποίοι ήταν στη βασιλική, στην Οθωμανική αυτοκρατορική στέγη και τέτοια πράγματα. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο ταιριάζει με το δράκο της Ρόδου, ο οποίος πράγματι φωνεύτηκε από έναν υπότιο, αλλά ήταν μάλλον ένας κροκόδιλος που είχε έρθει από την Αίγυπτο. Τώρα, τα άλλα δύο κομμάτια, κυρίες και κύριοι, είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Καταρχήν, βγαίνουν πάνω γιατί δεν υπάρχει τροφή κάτω, άρα πρέπει να επιτεθούν κτλ. Και δεύτερον, και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα, και έχει ανέβει το νερό. Αν έχει ανέβει το νερό, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι η στάθμη ανεβαίνει για διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους αυτούς μπορεί να είναι και γεωλογικός. Αυτό κουμπώνει με το δεύτερο κομμάτι, με το μεθάνιο και το ραδόνιο. Τι έχουμε πει ότι μετράει η ομάδα Βαν πρωτού γίνει ένας σεισμός, μα τι άλλο από το ραδόνιο. Το οποίο το ραδόνιο το συγκεκριμένο είναι αυτό που λέμε άοσμο, άγευστο και άχρωμο. Άρα, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο να δείτε τι γίνεται. Προμηνύεται, και αν υπάρχει και έκκληση μεθανίου, προμηνύεται κάποια σεισμική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό οι αρουραίοι έχουν ανέβει ψηλά-ψηλά πάνω. Τώρα, θα αναλύσω τις ειδήσεις όσο αφορά τον τόπο που γίνονται και μετά θα δείτε πώς αυτά κουμπώνουν και με την Ελλάδα αλλά και με μια διεθνή συνωμοσία, θα το πούμε έτσι. Άρα, με τους αρουραίους είπαμε τι συμβαίνει αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παρατηρήσουμε. Γιατί στο Essen Yurt? Γιατί στο Essen Yurt υπάρχουν υπόγεια πηγάδια, τα οποία καταλαβαίνετε ποια είναι και η κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης, η οποία διαχωρίζεται με μια τεράστια αερογέφυρα, στο πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, το οποίο το κομμάτι αυτό, η είδηση αυτή, έσκασε χθες, μπαμ κτλ. Και είναι κάτι που είναι σημαντικό πάρα πολύ. Έρχεται από την Αυστραλία. Στην Αυστραλία υπάρχουν κάποιες νυχτερίδες, οι οποίες είναι τεραστίου μεγέθους. Και μάλιστα αυτές κατά καιρούς επιτίθονται, είναι αυτές που λέγονται vampire, δηλαδή δαγκώνουν τα θύματα, αγελάδες, κατσίκες και ανθρώπους σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια ακριβώς λέγεται, για τη βρω λιγάκι, λυσόδης, πώς το λένε, ένα λεπτάκι λίγο, λυσόδης μονοπυρήνωση, κοινώς λύσα.
η οποία λύσα είναι θανατηφόρα ασθένεια και μάλιστα γι' αυτό και εκτελούνται και τα ζώα τα οποία έχουν λύσα, και αν δαγκώσει άνθρωπο, κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος θα πεθάνει. Υπήρξε και μια αναφορά παλιότερα στην εκπομπή Φυγόκεντρο στους λυκάνθρωπους, μπορείτε να το βρείτε στο playlist μέσα στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, αλλά από εδώ και πέρα θα σας διαβάσω κάτι το οποίο θα σας θυμίσει κάτι το οποίο ξεκίνησε εκεί με τις διάφορες το contagion και τον κορονοϊό κτλ. Λοιπόν, η είδηση προέρχεται από το ΑΠΕ, γιατί κάποιοι σας λένε ότι το έχω σηκώσει μόνο εγώ και τέτοια πράγματα. Λέει, η πτάμενη Αλεπού, γιγάντια νυχτερίδα, δάγκωσε γυναίκα. Γιατί φοβάται ότι μολύθηκε από θανατηφόρο ιό. Μια γυναίκα από την Αυστραλία φοβάται ότι έχει θανατηφόρο ιό μετά το δάγκωμα νυχτερίδας στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Υπενθυμίζω, εμείς εδώ πέρα πάμε φθινόπωρο χειμώνα, αυτοί πάνε άνοιξη καλοκαίρι σε αυτούς. Και μάλιστα η φωτογραφία της τη δείχνει εδώ να έχει αμοιχές από το δάγκωμα και φοράει και μάσκα. Κορονοϊού μάσκα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι με δάγκωσε μια νυχτερίδα, είπε η Τάδε στο Cairns Post για την επίθεση, η οποία συνέβη ενώ εκείνη και ο σύζυγός της, Gordon, επισκέπτονταν τα αξιοθέατα στο Cairns του Queensland. Το ζευγάρι επέστρεφε με τα πόδια στο ξενοδοχείο του γύρω στις 11 ώρα το βράδυ, αφού είχαν πάει για καφέ με φίλους. Ξαφνικά η Calloway ένιωσε κάτι να πετά κοντά της. Ένιωσε κάτι να πετάει πάνω από το κεφάλι μου, είπε τρομοκρατημένη, περιγράφοντας τη συνάντηση με αυτήν τη γιγάντια νυχτερίδα. Καθώς είναι μερικός τυφλή η Calloway, η κυρία αυτή λέγεται Calloway, έτσι λοιπόν, και είναι μερικός τυφλή. Σήκωσε το χέρι της για να εμποδίσει το άγνωστο πλάσμα και να μην πέσει πάνω της. Τότε συνέβη το αδιανόητο. Στη συνέχεια ένιωσα αυτό το τσίμπημα σαν δύο καρφίτσες στο μέτωπό μου. Θυμάται η γυναίκα, η οποία αρχικά δεν μπορούσε να δεχτεί ότι την είχε δαγκώσει η νυχτερίδα, παρά το γεγονός ότι ο σύντροφός της είπε ότι αυτό είχε συμβεί. Την είχε δαγκώσει συγκεκριμένα μία υπτάμενη Αλεπού, έτσι λέγεται η νυχτερίδα αυτή, το μεγαλύτερο είδος νυχτερίδων στον κόσμο, με άνοιγμα φτερών ως και 1,5 μέτρο, μεγαλύτερο και από ένα γεράκι με κόκκινη ουρά. Ωστόσο, η Calloway είπε ότι έπεισε τον εαυτό της ότι μάλλον ήταν μία αράχνη. Παρόλο που πολύ βαθιά μέσα της ήξερε ότι δεν ήταν έτσι. Δεν ήθελε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, δηλαδή ότι είχε δεχθεί επίθεση από ένα επτάμενο τροκτικό. Αυτό είναι τώρα τα προβλήματα τα δικά της, ας πούμε, αλλά αφού δεν εμφάνισε κανένα σύμπτωμα εκτός από κούραση και απώλεια όρεξης, σας θυμίζετε ποτέ αυτό. Κούραση και απώλεια όρεξης. Κάτι τέτοιο δεν ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Ξέχασε την περιπέτεια που είχε και επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν ήθελε να φαίνομαι ανόητη πηγαίνοντας σε έναν γιατρό για το δάγκωμα, γιατί πίστευα ότι αυτό δεν είχε συμβεί στην πραγματικότητα. Έχουν και τα υπαρξιακά προβλήματα. Τότε το είπα στην κόρη μου και μου είπε ότι θα μπορούσα να πάθω λύση από αυτό και θα μπορούσα να πεθάνω. Αυτό είναι που μεταδίδεται με αυτή τη συγκεκριμένη νυχτερίδα. Ενώ οι νυχτερίδες αυτές δεν μεταφέρουν λύση, μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, ο οποίος επιτίθεται στο νευρικό σύστημα και έχει ποσοστό θνησιμότητας στην Αυστραλία, η λύση, 100%. Από την ταυτοποίηση του ιού το 1996, τη συγκεκριμένη λύση που μεταφέρει αυτή η νυχτερίδα, υπήρξαν μόνο 3 περιπτώσεις μόλυνσης σε ανθρώπους, οι οποίοι πέθαναν ως αποτέλεσμα μόλυνσης από ABLV, τα αρχικά της ασθένειας, ύστερα από δάγκωμα ή γδάρσιμο από νυχτερίδες, ανέφερε η New South Wales Health. Και οι 3 περιπτώσεις ήταν στο Queensland, ενώ η μία αφορούσε ένα 8χρονο αγόρι. Δηλαδή, 3 άτομα δαγκώθηκαν από αυτές τις νυχτερίδες, κόλλησαν λύσα και πεθάνανε. Ανήσυχη η Calloway έκλεισε ένα ραντεβού με τον γιατρό της, οπότε τελικά παραπέφθηκε σε έναν ειδικό στις μολυσματικές ασθένειες. Η Calloway φέρεται να έκανε 5 ενέσεις την Τετάρτη και θα χρειαστούν άλλες 3 τις επόμενες 3 εβδομάδες. Αν χάσω μία ένεση, πρέπει να ξεκινήσω ξανά την όλη διαδικασία, είπε η Calloway, που αναγκάστηκε να αναβάλει την εξέταση για το καρκίνο λόγω της δοκιμασίας. Εν τω μεταξύ, να τα συγχωρήσω, η γυναίκα είναι τυφλή και έχει καρκίνο, έτσι, δηλαδή η μοίρα του Θεού επί της γης. Πρέπει να επαναπρογραμματίσω τη μαγνητική τομογραφία επειδή είχα όγκο στο εγκέφαλο και πηγαίνω για αιτήσεις εξετάσεις για να βεβαιωθώ ότι είναι αδρανής. Αλλά δεν μπορώ να κάνω μαγνητική τομογραφία ενώ ακολουθώ αυτή την πορεία θεραπείας. Η Calloway ορκίστηκε να μην επιστρέψει ποτέ στο Cairns, εκτός αν οι επτάμενες αλεπούδες εξαφανιστούν, και καλεί την τοπική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για αυτό. Θα ήταν καλύτερο για το Cairns να απομακρύνει τις νυχτερίδες από την πόλη και να τις μεταφέρει σε μια περιοχή που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Cairns λέει ότι αυτή τη στιγμή εξετάζει το κατάλληλο σχέδιο δράσης μετά το σπάνιο αλλά ανησυχητικό περιστατικό. Τώρα, μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, πώς θα τη διώξει ακριβώς τις νυχτερίδες, έτσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ας πούμε, ότι υπάρχει η μαλακία του κόσμου επί της γης. Δηλαδή, ας πούμε, να πας εδώ και να σκοτώσεις τον Batman, θέλουμε. Αλλά να σας θυμίσω λίγο
Έτσι, να το θυμηθούμε λίγο, έτσι, νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή σε μια ταινία, μια νυχτεριδούλα, μικρούλα, ας πούμε, τα λοιπά, τρώει μια μπανανούλα. Εδώ αποφάσισε να φάει την Callaway. Και πέφτει από το στόμα της ανάποδης της νυχτερίδας η μπανανούλα κάτω. Και έρχεται ένα γουρουνάκι. Το γουρουνάκι είναι το πίγκι, το γουρουνάκι. Έτσι, λοιπόν, τρώει την μπανανούλα, αυτή η ασθενιούλα που υπάρχει πάνω στην νυχτεριδούλα πάει στο γουρουνάκι. Στην περίπτωσή μας δεν είναι κορονοϊός, στην περίπτωσή μας είναι η λύσα, το ABLV. Έτσι. Οπότε κυρίες και κύριοι, τι μας λένε οι επιστήμονες, θυμάστε πριν από χρόνια, το 19, εκεί το Σεπτέμβριο, Wuhan, Yuhan, που μπήκαν κάποιοι μέσα, έτσι, τα λοιπά, ψέματα. Τελικά το contagion τα λέει σωστά. Τελικά το contagion τα λέει σωστά και τι λέει κυρίες και κύριοι, ότι, προσέξτε, ότι η νυχτερίδα αυτή όποιον δαγκώσει τον σκοτώνει. Τι λέει η επιστήμη, ότι έχουμε 100% θανατηφόρα δαγκώματα από αυτή τη νυχτερίδα, εφόσον έχει τον ιό. Άρα η Callaway που τη γλιτώνει με τις ενέσεις είναι το τέταρτο. Ή υπάρχουν 60-70 περιστατικά και μόνο 3 πεθάνανε και μόνο 3 είχαν λύσα. Πάμε λίγο πάλι. Στο κοντάτζιον, η νυχτεριδούλα με τον μπανανάκι που το έφαγε το γουρουνάκι και μετά το έφαγε η κοπέλα και μετά πήγε στο μπαρ η κοπέλα και φίλησε τον άλλον και ντύλι 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 που κέρναγε και πήδαγε η κόρη το μαντίλι και τέτοια πράγματα τα λοιπά. Ξαναερχόμαστε πάλι στον κορονοϊό εκφύσεως. Τελικά στη Γόχαν έφυγε ο κορονοϊός. Πάλι οι νυχτερίδες. Να τις βρούμε τις νυχτερίδες, να τις σκοτώνουμε τις νυχτερίδες, να μην τις σκοτώνουμε τις νυχτερίδες. Είναι vampire, δεν είναι vampire. Και αυτό το πετάνε στην Αυστραλία και σου λέει: ετοιμάσου, κάτι ενέσεις έρχονται εδώ πέρα μέσα. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι, το οποίο το κομμάτι αυτό κυρίες και κύριοι, πιθανόν τη στιγμή που μιλάμε και είναι το 20 λεπτό της εκπομπής, να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αλλά πρωτού συμβεί και σας πω τα στοιχεία αυτά, θα σας πω μια ιστορία από το στρατό. Εγώ μπήκα στο Χαϊδάρι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το κέντρο εκπαίδευση των διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι, είναι το Αττικό Νοσοκομείο. Πρώτες μέρες μας πήγαν και στο μπλοκ 15, εκεί πέρα που έγινε εκτέλεση τα λοιπά, και κάποια στιγμή την πέμπτη μέρα, κατά τα σγραφά, α πούμε τα λοιπά, γυρνάει και μας λέει: τώρα θα μάθετε, λέει, και την αποκοριοποίηση. Την οποία την έκανα και αρκετές φορές και στη Μυτιλίνη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σα πω για το Χαϊδάρι. Ένας τότε υπολοχαγός, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ταξίαρχος, μάλιστα, από το όνομά του λοιπά, γυρνά και λέει θα κάνουμε αποκοριοποίηση και θα βγάλουμε και τα κρεβάτια έξω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είχα πάει και σε σπήλια και τέτοια πράγματα, αλλά κοριούς έτσι μαζεμένους δεν είχα δει ποτέ. Και γυρνά και μας λέει τα βγάζουμε τα κρεβάτια, τα στρώματα τα πάμε σε μια γωνιά, από εδώ από εκεί τρύπα, και τα περνάμε με ένα καμινέτο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δροτσουλάκια. Δηλαδή, πήγαινες και έκανες με το καμινέτο έτσι τα λοιπά, που πέταγε έντονα τη φλόγα, και το έβαζες, γιατί είχαμε τραβήξει τα στρώματα όλα αυτά τα λοιπά, το έβαζες στους σουμιέδες, στα ελαττήρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν βρίσκαμε κρεβάτι, γιατί βρήκαμε αρκετά κρεβάτια τα οποία είχαν κοριούς, πως σαν στρακαστρούκες, σαν μικρά καρβουνάκια που βάζουμε στο καντιλάκι, καίγονταν οι κοργοί, οι οποίοι είχαν τρυπώσει κυρίως μέσα στα ελαττήρια αυτά, τα οποία με το συσπασιόν που ανοίγαν και κλείνανε, βγαίνανε αυτά στην επιφάνεια και μετά ξαναμπαίνανε και κλεινόντουσαν μέσα. Έτσι, κάναμε μια διαδικασία, η οποία ήμασταν αρκετά άτομα στη μονάδα και μας πήρε πάρα πολύ ώρα. Μετά τσεκάραμε τα κλιματοσκεπάσματα, τα κρεβατοσκεπάσματα κτλ. Και μάλιστα βρήκαμε και 2-3 στρώματα τα οποία μέσα στο φελιζόλ είχαν μπει κοργή, τα οποία τα κάψαμε και αυτά. Το σημαντικότερο πράγμα από όλα, στον νυν ταξίαρχο, ας πούμε, τα λοιπά, ήταν ότι μαγείρισε και μας είπε το εξής, λέει: σας αρέσει η αίθουσα. Η αίθουσα ήταν χωρίς κρεβάτια και έτσι και τα λοιπά. Είπαμε εμείς, ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε, λέει, κάτι, λέει, το οποίο ίσως, λέει, μας βγάλει και κόλπο μεγάλο. Γύρω-γύρω σε όλη την αίθουσα υπήρχαν κάδρα των ηρώων του 1821. Αυτά ήταν τώρα στον καιρό του 1855, πριν από το 1995, παραδείγματος χάρη, που πήγα εγώ. Τότε μιλάμε πριν από 28 χρόνια. Πιθανόν να ζούσε και άνθρωπος που είχε προλάβει
Κάποιος τους είδε το 1821, πλάκα κάνω έτσι και αυτά. Λοιπόν, κατεβάσαμε καμιά 70 κάδρα. Τα οποία τα πήγαμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, απλώσαμε κάτι μουσαμάδες, τους μουσαμάδες αυτούς χρησιμοποιούσαμε και για τις βολές ας πούμε και τα λοιπά. Και αρχίσαμε και κοιτάγαμε να δούμε αν υπάρχει τρυπούλα στο χαρτί στο πίσω μέρος σε αυτά τα κάδρα. Τα χτυπάγαμε από εδώ, τα χτυπάγαμε από εκεί και τέτοια πράγματα. Πράγματι, τώρα αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε μία, πώς το λένε, σε ένα κάδρο με τον Γιώργιο Καρεσκάκη και σε ένα κάδρο με την Μπουμπουλίνα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν μικροσκοπικές τρυπούλες στο χαρτί στο πίσω μέρος. Κυρίες και κύριοι, έγινε η αποκάλυψη. Αποκάλυψη τώρα. Σκίσαμε το χάρτη και ήταν γεμάτο, δηλαδή τρομακτικό, όπως βλέπουμε το Indiana Jones το πρώτο που είναι, μπαίνει στο δωμάτιο με τα έντομα τα λοιπά, γεμάτο χιλιάδες κοριούς, το οποίο πετάχτηκε το συγκεκριμένο στον κάδο που είχαμε βάλει για να καίμεται και δρουτσουλήσανε τα πάντα όλα. Μετά έμαθα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρουν πάρα πολύ, εννοείται οι άντρες το ξέρουν, τώρα οι γυναίκες δεν το ξέρουν, έμαθα ότι αυτή η περίεργη ζέση που έχουν τις αρβίλες να τις κάνουμε και με το, πώς το λένε, το μελάνι ας το πούμε έτσι, αυτό το, την κρεμούλα που είναι μαύρη για να φαίνονται ότι γυαλίζουν από μακριά κτλ. Αυτό είναι το φαγητό του κοριού. Τρελαίνεται για αυτό το πράγμα. Και προφανώς ψίχουλα, σουσάμια και τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό στις αρβίλες, γι' αυτό και θα πρέπει λέει, όταν μπαίνεις στη μονάδα να το χτυπάς καλά την αρβίλα κάτω και να τη βάζεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να μην μετακινηθεί από τον έναν στον άλλον, από τη μία αρβίλα στην άλλη αρβίλα, ο κοριός. Τώρα, αυτή η διαδικασία με λιγότερο χώρο κτλ. Συνεχίστηκε πάρα πολλές φορές και στη Μυτιλίνη. Μάλιστα υπήρξε και ένας τρελός τσακωμός μεταξύ νέων εισερχόμενων εθελοντών Μυτιλινιών και παλιών στη μονάδα στο 475, όπου παίξαν και ψηλές ας πούμε, γιατί οι άλλοι δεν το είχαν πάρει χαμπάρι τι μπορεί να κάνει ο κοριός. Θα σας πω τώρα σε λίγο τι μπορεί να κάνει ο κοριός, και μπαίναν μέσα με βρώμικες στις αρβίλες και τα λοιπά. Λοιπόν, το μεσοδιάστημα μεταξύ το αποκοριοποίησης είναι περίπου 2 μήνες, κάπου τόσο, και έχουν ένταση συγκεκριμένη το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο τους μήνες, και τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Σε φοβερή κατάσταση, γι' αυτό και δεν κάνει να αλλάζει και κρεβάτια κτλ. Σε μια φουρνιά που ήμασταν πάρα πολύ μέσα, λίγο μετά από το, πώς το λένε, από τα ίμια και τέτοια πράγματα, προς το Μάιο του 96, υπήρχε ένας, αυτή είναι πραγματική ιστορία, έτσι, υπήρχε ένας υπεύθυνος, ας πούμε, τελικά, πώς το λένε, για να βγάζει τις υπηρεσίες, τον οποίο δεν το συμπαθούσε κανένας. Αυτός κάποια στιγμή καθόταν μέχρι το αργά το βράδυ στο γραφείο κάτω για να γράφει τις ποινές, τις φυλακές και τέτοια πράγματα. Μια ωραία βραδιά έχουν έρθει και κάτι εθελοντές μακράς θητείας να παραμένουν στη μονάδα και δεν υπάρχει κρεβάτι. Και αυτός κάποια στιγμή κοιμόταν κάτω, ανέβηκε ας πούμε και λέει λίγο θα πέσω να κοιμηθώ γιατί στις 2 ώρα έχω την έφοδο. Αυτό το λίγο θα πέσω να κοιμηθώ από 12.30 έως 2 η ώρα που κοιμήθηκε σε ένα άλλο κρεβάτι, φαίνεται ήταν και γλυκοαίματος τα λοιπά, τον κάνανε το πρόσωπο και τα χέρια, οι κοργοί, όταν λέμε γαζί, γαζί, τρελό. Πέρα το γεγονός ότι ο γιατρός αμέσως του έδωσε αντισταμινικά και τέτοια πράγματα τα λοιπά, το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό εισήχθη στο Βοστάνιο νοσοκομείο, με υψηλότατο πυρετό και του δώσανε και έναν ορό και βγήκε ελεύθερος υπηρεσίας, υποτίθεται, ποια υπηρεσία, δεν έκανε τίποτα οξυσέισον, τα λοιπά, μπάση περιπτώσει, περίπου 15 μέρες. Επειδή μπαίνει εδώ πέρα μέσα καμιά φορά και η υπαξιωματικός του πρώτου επιτελικού γραφείου που υπήρχε τότε στη μονάδα κάτω, εντάξει, θα το θυμάται το περιστατικό, αν θέλει να το γράψει και μόνη της καμιά φορά. Λοιπόν, και κάναμε την αποκοριοποίηση, η οποία μάλιστα μετά ήρθαν και ψεκάσαν και κάτι στην αίθουσα, το οποίο μύριζε και όλα, πειραματόζω εμείς και τα λοιπά. Το θέμα ήταν ότι τότε ο γιατρός, είχαμε έναν γιατρό, τον κύριο Γρανάζης, τώρα αυτός απορώ, αυτός ήταν μυαλό φοβερό, άρχισε να μας λέει τι μπορεί να προκαλέσει ο κοριός.
Μέχρι που σε κάποιο σημείο έλεγε ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και κατάθλιψη. Προσέξτε λίγο, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, να σε τσιμπήσει ένα κολοϊντομάκι που είναι σαν μια φακή, δεν ξέρω αν έχετε δει τα λοιπά, και να πάθεις κατάθλιψη. Ακούστε τώρα την είδηση, η οποία η είδηση αυτή είναι μια βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδας, αλλά πρώτα είναι μια βόμβα στα θεμέλια της Γαλλίας, η οποία αντιμετωπίζει και το πρόβλημα ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το 2024 θα έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν στο Τόκιο το 20, αλλά έγινε το 21 λόγω κορονοϊού. Οπότε είναι 3 χρόνια μεταξύ τους και έχουμε του χρόνου Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Κοργή. Ο λαθρεπιβάτης που πίνει αίμα. Πρέπει να σας πω ότι πίνει αίμα, έτσι λοιπόν. Εν τω μεταξύ, να το ξέρετε ότι έχει ελεγχθεί ότι δεν μπορεί να κολλήσει σε AIDS αν τσιμπήσει κάποιον που έχει AIDS και μετά έρθει εσένα, αλλά σου μεταφέρει τρελές μολυσματικές ασθένειες. Και θα δείτε πώς κολλάει και με μια ασθένεια την οποία την έχουμε δει σε μια κάρτα Illuminati. Λοιπόν, κοργή. Αυτό είναι πάλι από το ΑΠΕ. Ο λαθρεπιβάτης που πίνει αίμα. Έξαρση στη Γαλλία, ανησυχία στην Ελλάδα. Πάμε. Η έξαρση κοριών στην Γαλλία προκαλεί κινητοποίηση των ειδικών και στην Ελλάδα. Τώρα, λέει, στο Παρίσι, το οποίο έχει κατακλειστεί από κοριούς, τα ειδικά συνεργεία δεν προλαβαίνουν να κάνουν απολυμάνσεις, ενώ διάχυτη είναι η ανησυχία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη χώρα μας, ο σύνδεσμος επιχειρήσεων απεντομώσεων και μειοκτονιών ετοιμάζει ειδικό οδηγό σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Καινούργιες απεντομώσεις που θα σου λέει πέρα από αυτά που κάνουμε στην πολυκατοικία και θα κάνουμε και για τους κοριούς. Έτσι και περάσει το σπίτι σας, παιδιά, ουέ και αλίμονο, έτσι σας το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπορεί να έχουν μέγεθος από 1 ως το πολύ 7 χιλιοστά και να καταφθώνουν να περνούν σχεδόν πάντοτε απαρατήρητοι, απειλούν όμως την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και την ψυχική υγεία των Γάλλων. Εδώ βάζουμε μια ανατελεία. Πραγματικά, σε τέντα, ανοίξαν έτσι τότε στο στρατό, πώς το λένε αυτό, το δίπλωμα που κάνει, πώς το λέγεται, η φάσα, ξέρω πώς το λέγεται, λοιπά, το ανοίξαν έτσι και ήταν μέσα σειρά, κορδόνι οι κοργοί. Ο λόγος λοιπόν για τους κοριούς, οι οποίοι έχουν κατακλείσει το Παρίσι και όλη τη Γαλλία. Εν τω μεταξύ, επειδή στο Παρίσι έχω ζήσει, δεν είναι και τίποτα καθαρό. Το Σικουάνες λίγο το έχουν καθαρίσει, ποντίκια και τέτοια πράγματα, ακόμα και στα πιο ακριβά προάστια υπάρχουν μια χαρά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα μικροσκοπικά έντομα φαίνεται ότι έχουν διεισδύσει παντού, στα βαγόνια του μετρό, στα καθίσματα των τρένων μεγάλων αποστάσεων, στις αίθουσες των κινηματογράφων, στους χώρους αναμονής του αεροδρομίου και στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Δηλαδή, ένας που θα πάει στο Παρίσι, στο μετρό θα πάει. Άντε εντάξει, θα κάτσει όρθιος. Στα καθίσματα των τρένων μεγάλων αποστάσεων, άμα θέλεις να πας από ένα μέρος στο άλλο, ακόμα και στην Disneyland να πας, θέλεις μία ώρα με το τρένο για να πας. Έτσι, λοιπόν, στις αίθουσες των κινηματογράφων, καλά να μην πάτε στη Γαλλία να δείτε κινηματογράφο, ούτως άλλως δεν έχει και τίποτα. Στους χώρους αναμονής του αεροδρομίου, εκεί το καταλαβαίνω. Στα δωμάτια των ξενοδοχείων, θα σας πω μετά, θυμηθείτε ότι στα πολυδιαφημισμένα πεντάστερα αστέρια, ξενοδοχεία στην πλατεία Συντάγματος, συγκεκριμένα είναι έτσι λοιπά, υπάρχουν καταγγελίες ότι τους ανθρώπους τους τσιμπήσανε κοργοί σε δωμάτια των 500 και των 700 ευρώ τη βραδιά. Αλλά θα το πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, ο επιπολασμός έγινε σταδιακά λόγω του μεγάλου όγκου τουριστών που δέχεται το Παρίσι και τώρα έφτασε στο αποκορύφωμα. Ένα στα 10 νοικοκυριά στη Γαλλία φαίνεται να έχει κάνει απεντόμωση τα τελευταία 5 χρόνια λόγω κοριών. Ορθώς ανησυχούν οι Γάλλοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σημειώνει ο φίλος μου ο κύριος Νίκος Καβαλεράτος, καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και ακαιρεολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το καλοκαίρι στο Παρίσι είναι υγρό και ζεστό. Όντως, μια 75-80% υψηλή σχετική υγρασία είναι ιδανική για την αναπαραγωγή του κοριού. Σημειώνει και τονίζει ότι μεταξύ άλλων, καθαρισμό, αερισμό και απεντόμωση θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πολλά σημεία και αφιγραντήρες. Αρχίζει και δουλεύει τώρα το πράγμα. Πάρτε αφιγραντήρα, κάντε αυτό, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, ο κοριός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ταξιδευτής ή μάλλον λαθρεπιβάτης. Κρύβεται στις αποσκευές και μεταφέρεται αθόρυβα σε οποιοδήποτε προορισμό. Οι κοργοί βρίσκονται σε στρώματα, χαλιά, πατάκια, ρούχα, τείχους, έπιπλα, ξύλινα πατώματα, εσοχές και οπές τείχων και πατωμάτων. Παρατηρεί ο κύριος Αντώνης Μιχαηλάκης, προϊστάμενος εργαστηρίου εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Μεταφέρονται εξίσου στα ρούχα και στα μεταχειρισμένα έπιπλα, ακόμα και σε στρώματα ή καναπέδες που έχουν τοποθετηθεί δίπλα στους κάδους σκουπιδιών.
και συλλέγονται μετά από ορακοσυλλέκτες ή περαστικούς. Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα παρατηρείται τέτοια έξαρση. Και συνεχίζουμε. Εντοπίζουμε κοριούς σε στρατόπεδα, αυτό το είπαμε. Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, full και μεταναστών, ξενοδοχεία, καταλήμματα βραχύβειας, μίσθωση στα Airbnb, οικίες, γεροκομεία, αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Αναφέρει ο κύριος Γιώργος Λάμπρου, γεωπόνος και πρόεδρος του ΣΕΑΜΕ, σύνδεσμος επιχειρήσεων απεντομόσεων και μειοκτονομιών. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε εκτεταμένη προσβολή σε αίθουσα κινηματογράφου στο κέντρο της Αθήνας. Το γνωρίζω το συγκεκριμένο το κινηματογράφο, δεν θα το πω για να μην γίνει δυσφήμιση. Ένα εξασκημένο μάτι, όχι σκισμένο, μπορεί να διακρίνει βέβαια τις μικρές κοιλίδες αίματος που αφήνει πίσω του ο κοριός όταν τσιμπάει. Οι κοριοί έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα να αποβάλουν υπόλοιπα αιμοσφαιρίνης μαύρου χρώματος έπειτα από κάθε αιμομίζηση. Μας δαγκώνουν, μας ρουφάνε το αίμα. Έτσι λοιπόν, υπενθυμίζει ο κύριος Μιχαηλάκης. Καθώς όμως δεν τσιμπούν κάθε μέρα, μπορούν να ζήσουν χωρίς φαγητό ως και ένα χρόνο. Συχνά δημιουργούν τη λαθασμένη εντύπωση ότι έχουν φύγει, ενώ παραμένουν καλά κρυμμένοι μέσα στα σπίτια μας. Λοιπόν, συνεχίζει. Δεν είναι λίγες οι φορές που μας καλούν πελάτες ή τα παιδιά τους μέσα από το στρατόπεδο, ζητώντας οδηγίες για να αντιμετωπίσουν επιδρομές από κοριούς. Άλλοτε μας καλούν για απεντόμωση σε σπίτια όπου μόλις έχουν υποδεχτεί το γιο που απολύθηκε από το στρατό. Έφερε το λουκάνικο το παιδί, τα βγάλανε όλα, δεν τα βάλαμε στο πλυντήριο. Να οι κοριοί παντού. Λοιπόν, η καθαριότητα στα στρατόπεδα στηρίζεται στην φιλοτιμία των νεοσύλλεκτων και η απολύμανση γίνεται με απαρχαιωμένες μεθόδους. Σας είπα, καμινέτο και έτσι κτλ. Τις κακές ηθίκες υγιεινής επιβεβαιώνει και ο κύριος Αργυρίου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης, στρατευμένος Σπάρτακος. Αυτός είναι, μαζεύει όλες τις καταγγελίες από τους στρατευμένους. Ορισμένα στρατόπεδα είναι πολύ παλιά, όπως παραδείγματος χάρη στο Μεσολόγιο που είναι 120 ετών. Πολλά στρατόπεδα νεοσυλλέκτων έμειναν κλειστά για 5 χρόνια και άνοιξαν μέσα το Σεπτέμβριο χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική συντήρηση. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι σημαντικό. Θα σας πω λεπτομέρειες για να δείτε ότι τι πρέπει να κάνετε, διότι θα σας πω μετά τι μπορείτε να πάθετε από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η πετρελαίωση, όπως είπαμε, μαξιλάρια, στρώματα, κουβέρτες δεν πλένονται καλά και από ό,τι γνωρίζουμε, στις στρατιωτικές μονάδες δεν ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ισχύει. Στο παρελθόν συνηθίζανε να καίνε ή να αλούζουν με πετρέλαιο τα στρώματα των κρεβατιών. Α, ξέχασα να σας πω, μετά το καμινέτο καθόμασταν και βάζαμε πετρέλαιο και μύριζε όλη η αίθουσα πετρέλαιο, έτσι. Οι αναφερόμενες μεθόδοι πολύ μας είναι προφανώς επικίνδυνες και σίγουρα αναποτελεσματικές, εφόσον ο κοριός θα συνεχίσει να ζει και να αναπαράγεται σε πολλά δυσπρόσιτα σημεία. Έχοντας υπόψη την έλλειψη γνώσης, ο ΣΕΑΜΕ προχωρεί στη συγγραφή οδηγού εφαρμογών απεντόμωσης. Τέλος πάντων, εντάξει. Στην συγγραφή δουλεύουν και ο ένας και ο άλλος κτλ. Τώρα, ακούστε λίγο τι λέει. Οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχύβειας μίσθωσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εξάλληψη του φαινομένου, καθώς αν ένας επισκέπτης υποστεί όχληση από το κοριό, όχι μόνο μπορεί να τους δυσφημίσει, αλλά και να ζητήσει απολύμανση. Τι μπορούμε να πάθουμε, κυρίες και κύριοι, από αυτά τα τσιμπήματα? Αλλεργία, δερματίτιδες, λεπτοσπύρωση, όπως ακριβώς και με τα ποντίκια, καταστολή του ανοσοποιητικού, εξάντληση, υπνηλία, χάσιμο βάρους, προβλήματα στην όραση και κατάθλιψη και άγχος. Άγχος γιατί φοβάται ο άλλος ότι ίσως μπορεί να το τσιμπήσουν ξανά και ξανά, και κατάθλιψη και άγχος. Τώρα, γιατί φοβούμαστε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα? Μα και μόνο το γεγονός, εδώ τσιόδρα θα σε φάω, ότι έρχονται αεροπλάνα από τη Γαλλία στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν μέσα από σκευές τους έχουν κοριούς. Κοριούς κανονικούς, έτσι. Φαντασματάκια, αυτά τα εντομάκια. Όχι κοριούς για να μας ακούνε. Οπότε κυρίες και κύριοι, επειδή η Ελλάδα φέτος έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση με τον τουρισμό, έχουν έρθει και κοριοί στην Ελλάδα. Συνίσταται πάρα πολύ να χρησιμοποιείτε χλωρίνη στα καθαρίσματα στο σπίτι τα λοιπά και την απεντομώσεις που είπαμε. Τώρα, το τρίπτυχο αυτό, νυχτερίδες, αρουραίοι και κοργοί, απειλούν την παγκόσμια υγεία. Ή μάλλον, για το πούμε πολύ απλά, τίθεται πάλι ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας, το WHO, έτσι, και γυρνά και λέει ότι προσέξτε, γιατί με τις νυχτερίδες μπορεί να διασπαστεί και να σταλθεί πάλι ένας κορονοϊός. Έτσι, όχι ο κορονοϊός που σκοτώνει κόσμο, ένας από τις χιλιάδες, 6.000 είναι οι κορονοϊοί, έτσι, με τους αρουραίους στην Κωνσταντινούπολη, η λεπτοσπύρωση, έτσι,
και με τους χωριούς Γαλλία-Ελλάδα, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία οι δερματίτιδες αυτές, πάνω σε αυτές θα πατήσουν και θα πούνε ελάτε να κάνετε μια θεραπεία, η οποία θεραπεία, αν πάει λάθος, να τη καρτούλα του Illuminati που λέει flesh eater, διότι έτσι, skin eater είναι αυτά, δεν είναι flesh eater. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ θα το πω μια πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας είναι μια σεισμογενής περιοχή και γύρω-γύρω περιοχές που έχουν ρήγματα τα οποία επηρεάζουν και την Ελλάδα, οι αρουραίοι είναι κατά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και τρέχουν πάνω κάτω. Εάν βλέπετε χίλιους αρουραίους από πάνω, είναι ένα εκατομμύριο από κάτω. Έτσι. Και στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, φοβούνται, γιατί έχουν πει εκεί για μέγα σεισμό, άνω των 8 Ρίχτερ δηλαδή, και φοβούνται ότι μπορεί να γίνει εκεί ένας τρελός σεισμός λόγω και της ύπαρξης των αρουραίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν το 1981 έγινε ο σεισμός των Αλκιονίδων νήσων, 20 μέρες πιο πριν είχε γίνει μια τρελή κακοκαιρία με κοκκινόχωμα και έτσι κτλ. Και πράγματι είχαν βγει πάρα πολλές κατσαρίδες τότε και ποντίκια και τροχτικά, διότι εγώ έμενα σε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη που τότε υπήρχε κήπος τριών στρεμάτων γύρω-γύρω και τα βλέπαμε αυτά. Στο σπίτι δεν μπαίνανε μέσα, αλλά τα βλέπαμε ότι γινόντουσαν αύξηση του πληθυσμού δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και στο απέναντι σπίτι του εγκατελειμμένου αυτό που ήταν ο ερευνητής, ο άλλος ερευνητής, όχι αυτός που έχει εξαφανιστεί, και αυτός έχει εξαφανιστεί. Γενικώς έχω με δύο εξαφανισμένους που είχε πάει κάποια στιγμή στην Ινδία με τις χελώνες κτλ. Που βλέπαμε και ποντικάκια εκεί πέρα μέσα. Τα οποία μάλιστα βγαίναν στην επιφάνεια διότι κάτι γινόταν από κάτω. Μετά το σεισμό εξαφανίστηκαν για αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν μυρίζει θιάφη, το οποίο είναι το μεθάνιο. Το ραδόνιο υπάρχει ειδικό συνδυασμό, το βλέπω ότι είναι στα ύψη. Υπάρχει μια περιοχή ευρύτερη της Ελλάδας, η οποία έχουν βγει όλα τα τροχτικά πάνω και ψάρια και τέτοια πράγματα, που είναι εκεί πέρα που έχει γίνει ο χαμός με τις καταστροφές και με τις πλημμύρες κτλ. Τότε φτάνουμε σε ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ταυτόσιμο με αυτό που είδαμε στην Τουρκία, στο Εστινεγκούντ, πώς λέγεται η περιοχή αυτή, που έχει πάρα πολλούς αρουραίους. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, η οποία μπορεί να είναι καθαρή από πάνω, από κάτω όμως δεν γνωρίζουμε και πραγματικά κρούω το κόδωνα του κινδύνου σε όποιον βγει δήμαρχος, που λυπάμαι που θα σας το πω, μάλλον πάλι θα βγει ο Μπακογιάννης, ο οποίος ασχολείται με βλακίες και άλλα πράγματα. Κάτω από τη Βαρβάκιο αγορά πρέπει να έχει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Έντομα τροχτικά και τέτοια πράγματα. Δισεκατομμύρια, δεν κάνω πλάκα. Και θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο το γεγονός, γιατί μεταξύ μας, εγώ δεν το θεωρώ διατηρηταίο το κτίριο της Βαρβακίου αγοράς. Να το πούμε έτσι. Και ίσως πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ. Δεν θα έλεγα γκρέμισμα, αλλά τουλάχιστον ίσως πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή η χρήση. Ας πάει κάπου αλλού. Δεν ξέρω πού, θα βρούμε κλπ. Και αυτό το κτίριο πρέπει να γίνει μια τρομερή συντήρηση, δηλαδή να φύγουν οι πλάκες του πατώματος, να καθαριστούν από κάτω, να πέσει καινούριο τσιμέντο. Είναι επικίνδυνο σε επικείμενο σεισμό να καθαριστεί αυτά και να αναπαλαιωθεί πάλι. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, Αιώλου και έτσι και τα λοιπά, όποτε γίνεται σεισμός τα λοιπά, βγαίνουν πολλά ποντίκια και πολλοί αρουραίοι. Δεν ξέρω αν περπατάτε το βράδυ σε αυτές τις περιοχές. Εγώ, επειδή αρκετές φορές έχω περπατήσει αυτό και μετά τις 12 ώρες το βράδυ αυτούς τους δρόμους, τα ποντίκια και αρουραίοι είναι στο φουλ. Και τώρα αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι σε έξαρση. Ένα κομμάτι αυτό. Γι' αυτό σας λέω νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον. Αυτό με τις νυχτερίδες, εντάξει, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε επίθεση. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στα σπήλαια, το γουάνο, όπως λέγεται αυτό που είναι τα περιτώματα της νυχτερίδας, δεν υπάρχει πιο τοξικό από αυτό. Εάν το μυρίσεις, μπορεί να φύγεις να μην σε προλάβει να πας στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές νυχτερίδες, ειδικότερα στα σπήλαια εδώ πέρα, στη γύρω περιοχή. Και επειδή βλέπω και κάποιους που προσπαθούν να κάνουν και αυτοί ρεπορτάζ και ντοκιματέρ στην σπηλιά του Νταβέλ και αυτά, προσέξτε το. Διότι η εσωτερική σπηλιά μέσα στο σπήλαιο των αμόμων έχει και αυτή νυχτερίδες. Προσέξτε το. Έτσι, γιατί μπαίνεις με έρπινγκ και μην έχουμε τρεξίματα. Λοιπόν, τώρα το κομμάτι αυτό που είναι το vice versa, το Ελλάς Γαλλία συμμαχία τα λοιπά, με τους κοριούς, είναι κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο αυτή τη στιγμή το ανοσοποιητικό σύστημα όλη τη Ελλάδα γενικώ είναι πεσμένο. Και μάλιστα αυτοί που έχουν κάνει και το εμβόλιο το λένε και ήδη. Δεν είναι κάτι, δεν λέω θεωρήσει νομοσία, δεν λέω misleading information. Λένε ότι. Γι' αυτό και προσέξτε λίγο αυτοί που είναι οι ανοσιοκατα. Πώς το λένε.
ανοσιοκατασταλτική, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, που έχει πέσει η ανοσία, πρέπει να προσέχουμε τα εμβόλια. Εάν τσιμπήσουν οι κοργοί κάποιον και του μεταφέρουν μια ασθένεια, θα υπάρχει μια τρομερή επιδημία από όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Είμαστε σε μια χώρα στην οποία αρουραίες βλέπουμε στην Τουρκία, φοβόμαστε ότι πρέπει να μην γίνει σεισμός. Νυχτερίδες, εμείς δεν είναι μόνο ότι φοβόμαστε να μας τσιμπήσουν νυχτερίδες στην Ελλάδα, είναι ότι αν αυτός είναι ο κορονοϊός πάλι, ο οποίος ο κορονοϊός αυτός εξαπλωθεί πάλι και τελικά είναι από το Wuhan ή είναι από τις νυχτερίδες με τον Κοντάτσιο και τα λοιπά και το Songbird και τα άλλα πράγματα, θα ξαναμπούμε πάλι σε κύκλο να κάνουμε και άλλα εμβόλια. Και το τρίτο αυτό με τους κοριούς. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορούν να πούνε οι Γάλλοι θα εμβολιαστείτε όλοι στο Παρίσι που είναι 20 εκατομμύρια. Γιατί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μην υπάρχει κοριός. Και εδώ να πω και κάτι άλλο. Φανταστείτε τώρα, γιατί αυτά εγώ τα έχω ζήσει, γιατί έχω πάει σε χώρες που είναι εκτός Ευρώπης και υπάρχουν κάποιες χώρες που λένε υποχρεωτικά πρέπει να κάνεις αυτό το εμβόλιο και αυτό το εμβόλιο για να έρθεις στη χώρα. Λοιπόν, και το είχα εξηγήσει και τότε. Έχω κάνει ό,τι εμβόλιο υπάρχει και δεν υπάρχει. Μόνο αυτό του κορονοϊού δεν έκανα. Η δικιά μου πρωτοβουλία, έτσι. Και δικιά μου θέληση. Και δεν επηρέασα και κανέναν. Φανταστείτε τώρα ξαφνικά να σου πούνε ότι υπάρχει ένα ειδικό mRNA εμβόλιο κατά των κοριών και θα πρέπει το σύνολο των Γάλλων. Ένα παράδειγμα σας λέω, έτσι. Νέα τάξη πραγμάτων, δυστοπική. Το σύνολο των Γάλλων, αλλά και των επισκεπτών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που υπολογίζονται εκατομμύρια, έτσι, να κάνουν αυτό το mRNA. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι αποδεκτά κάποιες παρενέργειες, νομίζω είναι το 3 της χιλίης. Εάν κάνουν οι Γάλλοι, αν δεν κάνουν λάθος, είναι 70 εκατομμύρια. Άρα το 3 στα 1000 είναι 3.000 άτομα στο εκατομμύριο. Με 70 εκατομμύρια είναι 210.000 άτομα θα προκληθούν κάποιες παρενέργειες με το 3 της χιλίης, έτσι, από το εμβόλιο. Δεν μπορώ να ξέρω τι παρενέργειες είναι, ούτε θα μπω στη θεωρία ότι ξέρετε κάτι, αυτοί οι 210.000 θα πεθάνουν ή δεν θα πεθάνουν, κουφιανάν η ώρα. Αλλά φανταστείτε τώρα, ας πούμε ότι και επισκέπτες είναι άλλα 3 εκατομμύρια, ξέρω, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λέω ένα παράδειγμα. Και εκεί θα κάνουν όλοι. Και το 3 της χιλίης είναι 9 με 10.000 άτομα από τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες, θα έχουν και αυτά παρενέργειες. Ένα σύστημα της υγείας της Γαλλίας, το οποίο κατέρευσε με τον κορονοϊό, σε 15 μέρες μέσα που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα δεχτεί 220.000. 220.000. Και αν πούμε ότι οι Γάλλοι το κάνουν πιο πριν, έστω και 10.000 αρρώστους, που είναι οι επισκέπτες, τους οποίους θα πρέπει να τους κουράρει και να τους διώξει μια χαρά πίσω. Αυτό είναι οικονομική καταστροφή για τη Γαλλία. Στον αντίποδα, αυτό που φοβούνται για την Ελλάδα είναι το εξής. Αν γυρίζουν και πούνε ότι ελαίο τουρισμού θα πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες ένα εμβόλιο για τον κοριό. Υπάρχουν, έτσι. Το οποίο θα είναι mRNA. Και θα πρέπει να κάνουμε 10 εκατομμύρια εμβόλια. Έτσι. Αφήστε τους λαθρομεταλλάσσεις. Αυτοί δεν κολλάνε τίποτα, έτσι. Λοιπόν. Θα μπορέσει το σύστημα υγείας μας να αντέξει 30.000 άτομα με παρενέργειες. Μην το θεωρείτε θεωρία συνωμοσίας, ούτε φόβος τα λοιπά. Απλώς θα σας λέω το εξής. Καμιά φορά και τα τραγούδια. Νομίζω ο Καζατζίδης το έχει τραγουδίσει το Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου. Λοιπόν, γίνονται και στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα εδώ πέρα έχουμε νυχτερίδες, κοριούς, έτσι, και αρουραίους. Και αρούρια. Το κάτι τα αρούρισε τα λοιπά. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Εγώ δεν ψάχνω ειδήσεις για να σας φοβήσω, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε αυτές τις χώρες, δηλαδή και Βέλγιο και Γαλλία και οτιδήποτε άλλο. Συναναστρέφω με ανθρώπους που έρχονται από αυτές τις χώρες και νομίζω ότι δεν μας εκπλήσει καθόλου η νέα τάξη πραγμάτων. Θα μου πεις γιατί είναι νέα τάξη πραγμάτων. Για τους αρουραίους στην Τουρκία να πω ότι είναι γεωλογικό. Για το νυχτερίδα, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία επίσης ότι είναι της φύσης. Αλλά η κοργή σημαίνει ότι είναι λίγο βρωμιάριδες. Κάποιοι λαοί, αυτοί που μας λέγανε ότι εμείς δεν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω ένα παράδειγμα τα λοιπά, και οι συνθήκες υγιεινής τους είναι χείριστες. Δεν είναι ρατσιστικό, είναι πραγματικό. Το λένε και οι ίδιοι, ότι το μετρό της Γαλλίας, ας πούμε, του Παρισίου δεν είναι τόσο καθαρό. Σας το επιβεβαιώνω, δεν είναι τόσο καθαρό. Ας πούμε, είναι πολύ καθαρό το Disneyland, αλλά δεν είναι πολύ καθαρό το μετρό κάτω στη Γαλλία. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να ακούτε τις ειδήσεις κάθε μέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 11 και 4. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.